Αρκαδία 938. Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπητοί ακροατές. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε την εκπομπή. Εσείς απ' έξω στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος, μαζί μου ο Παναγιώτης Κατσίγιαννης στη ρύθμιση του ήχου και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον επικεφαλή της παράταξης Τρίπολη αύριο, τον κύριο Κώστα Τζούμη. Καλημέρα κύριε Τζούμη. Καλημέρα σας κύριε Ηλιόπουλε, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, κύριε Τζούμη, βέβαια, ας μην ασχοληθούμε τόσο πολύ, θα έλεγα, με το Δημοτικό Συμβούλιο το ίδιο καθεαυτό, γιατί τα είπατε και χθες στη συνέντευξη που δώσατε, βέβαια, την καθιερωμένη, αλλά τα είπατε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να έρθουμε λίγο σε μία δήλωση ή μία ανάλυση, καλύτερα θα έλεγα, που έκανε ο κύριος Τάσος Κακλαμάνος εδώ χθες στην εκπομπή σε απέξω. Ο οποίος είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι υπάρχουν φαινόμενα από συμβούλους στο Δημοτικό Συμβουλίο, χωρίς να λέει ότι είναι από κάποια παράταξη, από όλους, από όλες τις παρατάξεις δηλαδή, που τα οποία διακομωδούν την διαδικασία, δείχνουν έλλειψη σεβασμού και μάλιστα έκανε και σύγκριση, γιατί ο ίδιος βέβαια έχει πάρει μέρος σε πολλά δημοτικά συμβούλια διαχρονικά, έκανε σύγκριση με παλαιότερα συμβούλια που κατά τον κύριο Κακλαμάνο υπήρχε και συνεργασία και σεβασμός. Και μάλιστα είπε ότι έχει φτάσει στο σημείο η αντιπολίτευση να φαγώνεται μεταξύ του, να φαγώνεται μεταξύ της και εμένα μου προκαλεί θλίψη αυτό, έτσι ακριβώς το είπε. Θέλετε να το σχολιάσετε αυτό κύριε Τζούμη? Κοιτάξτε να δείτε κύριε Ηλιόπουλε, καταρχήν αν υπάρχουν όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος τέτοια φαινόμενα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το πρώτο που θα περίμενα εγώ να κάνει θα έπρεπε να κάνει αυτοκριτική. Γιατί την τάξη και την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου από τον νόμο την εξασφαλίζει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν λοιπόν λέει ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, θα έπρεπε πρώτα να μεμφθεί τον εαυτό του, που είναι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί όντως το Δημοτικό Συμβούλιο το συγκεκριμένο αυτής της περίοδου σε σχέση με παλαιότερα Δημοτικά Συμβούλια είναι ασφαλώς χαμηλότερου επίπεδου. Αυτό όμως, ενώ η λειτουργία του, έτσι, όχι οι άνθρωποι που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, μην παρεξηγηθούμε, η λειτουργία του Δημοτικού. Αυτό όμως πρωτίστως έχει να κάνει με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και κατόπιν με τους Δημοτικούς Συμβούλους. Τώρα, όσον αφορά εμένα προσωπικά ή την παράταξή μου, μπορώ να πω ότι προσπαθούμε να κινούμαστε σε αυτά που λέει ο κανονισμός πάντα. Θεωρούμε και πιστεύουμε ότι έχουμε σεβασμό, και αυτό το δηλώνω και το σεβασμό, προς όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, προς τους δημοσιογράφους που παρακολουθούν και προς τους πολίτες που παρακολουθούν το Δημοτικό Συμβούλιο, και δεν μας αφορούν αυτά που λέει για διαμάχες μεταξύ παρατάξεων της αντιπολίτευσης κλπ. Αυτό δεν το έχω αντιληφθεί. Εγώ αυτό που θέλω να πω για το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι θα πρέπει ο κύριος Πρόεδρος να εφαρμόζει απαρέγκλητα τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως είπε δηλαδή ο ίδιος ότι θα το εφαρμόσει και μάλιστα με αυστηρό τρόπο. Ναι, ναι, να το εφαρμόζει με αυστηρό τρόπο προς όλους όμως. Έτσι, όχι, όταν, αυτή είναι και η έννοια του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Προφανώς. Και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτό που πολλές φορές το έχουμε μεμφθεί τον κύριο Κακλαμάνο, ξεχνάει μερικές φορές ότι είναι πρόεδρος όλου του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν είναι εκπρόσωπος της παράταξης της πλειοψηφίας. Επομένως, καλό είναι να φροντίσει ο κύριος Πρόεδρος να εφαρμόζει τον κανονισμό και εμείς από την πλευρά μας σε αυτό το τομέα θα τον βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Μάλιστα. Αυτό που λέτε σας τιμά κιόλας ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Τζούμη, και επικεφαλής παράταξης πολύ περισσότερο. Από εκεί πέρα είπατε και κάτι για το σεβασμό των εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επίσης σας τιμά αυτό. Δεν είναι ιδιαίτερα της μόδας τώρα τελευταία να υπάρχει σεβασμός. Από εκεί και πέρα, επειδή δεν θέλουμε να δώσουμε παραπάνω, να το κάνουμε πάλι θέμα, δεν υπάρχει λόγος. Νομίζω έχει γίνει. Έχουμε πάρει ουσιαστικά χωρίς να πάρουμε απάντηση. Πήραμε απάντηση, για να το πούμε και αυτό. Και από εκεί και πέρα, να πούμε ότι είπαμε θα πάμε σε λίγο χριστιανικό εμείς προσωπικά κλίμα, γιατί είναι και μεγάλη εβδομάδα, και δεν θα κάνουμε περαιτέρω ανάλυση ή δεν θα προβάλλουμε άλλο το θέμα. Λοιπόν, από εκεί πέρα όμως. Ξέρετε κύριε Τζούμη, πολύ μπορώ καλύτερα. Μπορώ να κάνω σε αυτό μια παρέμβαση, κύριε Ηλιόπουλε. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή έγινε το γεγονός αυτό προχθές με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας στην παρουσίαση αυτής της εταιρείας για τη διαχείριση των απορριμμάτων, εμένα με προβληματίζει το γεγονός ότι δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός. Εγώ βλέπω τελευταία ότι υπάρχει από την διοίκηση του Δήμου προς τα μέσα μαζικής επικοινωνίας μια συμπεριφορά η οποία δεν συνάδει με την Δημοτική Αρχή. Πρέπει η εκάστοτε Δημοτική Αρχή να σέβεται και να θεωρεί τους δημοσιογράφους συνεργάτες της, ανεξάρτητα αν κάνουν τη δουλειά τους που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και να κάνουν και κριτική.
Γιατί δεν σημαίνει ότι είναι καλοί δημοσιογράφοι αυτοί που εκθιάζουν μόνο τον εκάστοτε δήμαρχο ή την κάθε δημοτική αρχή, αλλά και αυτοί που κάνουν κριτική. Επειδή έχω δει και άλλα τέτοια φαινόμενα το τελευταίο διάστημα. Βλέπετε μια κλιμάκωση. Βλέπω μια κλιμάκωση ακριβώς και δεν μπορώ εγώ να δεχτώ και δεν δέχομαι ότι ήταν ένα μεμονωμένο, ξεκομμένο γεγονός αυτό που έγινε προχθές. Ναι. Ελπίζω και κάνω και έκκληση, γιατί αυτό δεν θα το ανεχτούμε, να σταματήσει αυτό. Και να αφήσουν τους δημοσιογράφους και τα μέσα να λειτουργήσουν όπως πρέπει να λειτουργούν, αντικειμενικά, χωρίς να επηρεάζονται και χωρίς να στυλιτεύονται όταν κάνουν κριτική και δεν μας αρέσει η κριτική. Μάλιστα. Σαφέστατο το σχόλιο του κύριου Τζούμη. Από εκεί και πέρα, κύριε Κώστα, ξέρετε ότι το βασικότερο διαχρονικά πρόβλημα του Δήμου της Τρίπολης, εσείς μάλιστα επειδή είσαστε πολύ καιρό στην τοπική αυτοδιοίκηση, το έχετε νιώσει στο πετσί σας εισαγωγικά, είναι το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Χθες ο κύριος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος της θητείας της αρχής του κυρίου Παυλή θα έχουμε δει υλοποιημένο κάτι στο Μεγαβούνι, χωρίς να προσδιορίσει βέβαια συγκεκριμένα θα δούμε εργοστάσιο κτλ. Πάντως θα έχουμε δει κάτι. Εσείς τώρα πώς θα το σχολιάζετε αυτό? Πιστεύετε ότι πραγματικά υπάρχει κάποια τέτοια προοπτική ο Δήμος να κάνει προσωρινή διαχείριση? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, ξεκινώντας από αυτά που είπατε, το ότι δεσμεύτηκε ο κύριος Πρόεδρος, επειδή δεσμεύτηκε η Δημοτική Αρχή, να το πω έτσι, ναι, και δεν πάω στο πρόσωπο του κύριου Πρόεδρου, επειδή δεσμεύσεις για το θέμα αυτό, όπως και για πολλά άλλα θέματα, έχουμε ακούσει πάρα πολλά τον κύριο Παυλή και ως τώρα δεν έχουμε δει τίποτα, εγώ κρατώ επιφύλαξη για αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος, ότι σε ένα χρόνο από σήμερα θα δούμε κάτι στο Μεγαβούνι. Ναι, εγώ πιστεύω λοιπόν ότι η Δημοτική Αρχή του κύριου Παυλή, ενώ προεκλογικά διατυμπάνιζε ότι έχει λύση έτοιμη στο τσεπάκι για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Είμαστε σχεδόν 4 χρόνια και αυτό το έχω πει πολλές φορές. Ο κύριος Παυλής κάνει το εξής λάθος. Νομίζει ότι είναι καινούριος δήμαρχος ή ότι είναι ακόμα στην αντιπολίτευση. Mm-hmm. Και λέει όλο θα, αλλά να ξέρει ότι οι πολίτες τον κρίνουν πλέον όχι από τα λόγια του, από τα έργα του. Γιατί είναι ήδη σχεδόν 4 χρόνια δήμαρχος. Μέχρι την προηγούμενη θητεία, η Δημοτική Αρχή, η εκάστοτε Δημοτική Αρχή, η Δημοτική Θητεία μάλλον, ήταν 4 χρόνια. Δηλαδή, με τις προηγούμενες συνθήκες, θα ήμασταν τώρα σε προεκλογική περίοδο. Θα είχε τελειώσει η θητεία του. Ναι, μάλιστα, επομένως, μάλιστα να πούμε, επειδή το θίξατε, κύριε Τζούμη, ότι όπως είπε και για να είμαστε αντικειμενικοί, όπως είπε και ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας, ο κ. Μπουνιώτη, σε δική του συνέντευξη, πλησιάζει, ουσιαστικά έχει φτάσει όσο έκανε ο ίδιος. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί αυτός έκανε τη μειωμένη έκανε έπεσε στην Ελλάδα. Ναι. Είναι ακριβώς έτσι όπως το είπε ο κ. Μπουνιώτη. Αυτό δεν, ναι, δεν αμφισβητείται. Πώς να αμφισβητείται, είναι γεγονός. Από εκεί και πέρα. Κοιτάξτε, δείτε, επειδή λοιπόν έχουμε ακούσει πάμπολες δεσμεύσεις και σε πάρα πολλά θέματα, όχι μόνο στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων, και δυστυχώς αυτό που έχουμε δει ως σήμερα ως έργο είναι το απόλυτο μηδέν, φοβάμαι και να σας πω κάτι. Φοβάμαι και δεν θέλω να φοβάμαι. Δεν θέλω να γίνει αυτό. Θα ήθελα να γίνει κάτι στη διαχείριση των απορριμμάτων και να προχωρήσει. Όλοι γιατί το πρόβλημα αυτό, όπως είπατε και εσείς, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας τα τελευταία χρόνια. Όλοι οι Πελοπόννησος. Ναι, εγώ αναφέρομαι στο Δήμο, γιατί ασχολούμαι με τον Δήμο. Και πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί μια λύση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Πολύ φοβάμαι όμως ότι δεν θα έχουμε τίποτε και σε ένα χρόνο από τώρα όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων από την πλευρά του Δήμου. Έτσι, γιατί αν τώρα προχωρήσει, όπως λέει η κυβέρνηση, το ΣΔΙΤ ή δεν προχωρήσει ή γίνει κάποια άλλη λύση από την κυβέρνηση, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αλλά από την πλευρά του Δήμου, δυστυχώς, δεν έχουμε δει τίποτα. Γιατί, επαναλαμβάνω, 3,5 χρόνια τώρα, το μοναδικό που έχουμε δει ως έργο από τον κύριο Παυλή είναι η χωματερή του Αγίου Βλάση, η οποία, να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας που μας ακούνε, έως τώρα μας έχει στοιχήσει, τα ακούσατε προχθές στον οικονομικό απολογισμό, 560.000 για πρόστιμα από την περιφέρεια. Τα οποία έχουν ρυθμιστεί 400.000 ευρώ. Ναι, τα οποία έχουμε αρχίσει και να τα πληρώνουμε. Εδώ να κάνω μια παρένθεση. Έχω να κάνω μια παρένθεση να θυμίσω στους συμπολίτες μας και σε εσάς, κύριε Λιόπουλε, τους λεονταρισμούς του κυρίου Παυλή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι εμείς αυτά τα πρόστιμα δεν πρόκειται να τα πληρώσουμε ποτέ. Ενημερώνω λοιπόν τους πολίτες ότι ήδη έχουμε πληρώσει, έχουμε κάνει δόσεις. Νομίζω ότι το έχουν καταλάβει, δηλαδή το έχουμε κάνει. Όπως ανακοινώθηκε. Πληρώνει κανονικά. Οπότε οι λεονταρισμοί, η κοινική ως εγώ δεν θα πληρώσω πρόστιμα στον Τατούλη, όπως έλεγε και τέτοια. Ναι, έτσι έχουμε ήδη πληρώσει. Επομένως το μοναδικό έργο είναι η χωματερή αυτή, αυτό το τεράστιο πρόβλημα μέσα στο δάσος του Μενάλου, με όλες τους κινδύνους που εγκυμονεί, συν, και αυτό πρέπει να το λέμε,
τις αγωγές που τρέχουν από τους ιδιοκτήτες του χώρου εναντίον του Δήμου, που διεκδικούν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και εκεί το έχω πει και το επαναλαμβάνω, ότι αν ο Δήμος εξαναγκαστεί να πληρώσει ποσά στους ιδιοκτήτες επειδή έκανε τέτοιες συμφωνίες ο κύριος Δήμαρχος, εμείς θα στραφούμε εναντίον του κυρίου Δημάρχου για να τα πληρώσει ο ίδιος αυτά τα ποσά. Έτσι, γιατί είναι δική του αποφασία. Να καταλογιστούν στους δημότες. Ακριβώς, δεν έχουν κανένα λόγο να καταλογιστούν στους δημότες. Το είχαμε αναδείξει αυτό το θέμα. Έχει κάνει συμφωνία που δεν την περιελάμβανε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τότε. Και δηλαδή ουσιαστικά λέτε ότι έκανε προσωπική συμφωνία ο ίδιος. Αν έχουμε ένα λεπτό χρόνο, να σας πω ότι είχαμε κάνει συμφωνία, είχε κάνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να νοικιάσουμε το χώρο για 1,5 χρόνο. Μάλιστα. Και ο κύριος Παυλής μόνος του, χωρίς να υπάρχει καμία απόφαση ούτε του Δημοτικού Συμβουλίου ούτε της Οικονομικής Επιτροπής, υπέγραψε συμφωνία που έλεγε ενίκιο 1.800, αν θυμάμαι καλά, το μήνα για 1,5 χρόνο και πάνω από τον 1,5 χρόνο τριπλασιασμός ως ποινική ρήτρα. Αυτή τη στιγμή Αν χρειαζόταν δηλαδή. Αν χρειαζόταν, γιατί ήδη είμαστε τώρα 4 χρόνια σχεδόν, 3 χρόνια. Ναι, άρα πληρώνουμε από τον 1,5 χρόνο και μετά, δηλαδή δεν τα έχουμε πληρώσει ακόμα γιατί τα περνάμε. Δηλαδή έχουμε προσάφηξη του 5.400 το ενίκιο. Επομένως αυτό ήταν δικό του αποκλειστική δική του απόφαση. Δεν έχει πάρει ούτε Οικονομική Επιτροπή ούτε Δημοτικό Συμβούλιο και καταλαβαίνουμε ότι εμείς αυτό ποτέ δεν πρόκειται να το δεχτούμε. Ναι, και προφανώς και κύριε Τζούμ, οπότε κλείνοντας και απαντώντας αυτό. Εννοείται. Κλείνοντας και απαντώντας το ερώτημά σας, μακάρι να δούμε διαχείριση από το Δήμο. Πιστεύω όμως ότι σε ένα χρόνο που δεσμεύτηκε ο κύριος Πρόεδρος χθες ότι θα δούμε, δεν θα έχουμε δει τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι ο κύριος Τζούμης είναι απεσιόδοξος, διότι ρεαλιστής. Ρεαλιστής είναι. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε εκεί πέρα είναι γιατί πήγαμε. Ναι. Όταν λέω πήγαμε, πήγαν συνάδελφοι. Ναι. Και από εμάς και από τα άλλα μέσα. Πήγαμε και είδαμε το κατσάβραχο, γιατί είναι κατσάβραχο. Ναι. Και έχει πρόβατα. Ναι. Λοιπόν, και ότι εκεί θα γίνει. Ναι. Να γίνει. Αλλά χτες ακούσαμε από τον κύριο Κακλαμάνο, δημόσια εδώ σε εμάς την εκπομπή, ότι θα γίνουν κάποια προεργασία, όπως έχει αποφασίσει και το Δημοτικό Συμβούλιο, το έχει εγκρίνει, με τις 600.000 και μετά θα ζητηθούν χρήματα από την πολιτεία. Που εμείς είχαμε ακούσει δεν θα ζητηθούν χρήματα από την πολιτεία, γιατί είναι η λύση θαύμα κτλ. Εισαγωγικά. Λοιπόν, αυτά είναι αντιφάσεις. Και εσείς έχετε απόλυτο δίκιο που λέτε ότι φοβάστε, όπως φοβόμαστε κι όλοι, ότι δεν θα γίνει τίποτα και ή θα πληρώνουμε πρόστιμα ή θα παίρνουμε συνεχώς παρατάσεις παράνομες βέβαια. Στον Άγιο Βλάση, γιατί να πούμε τώα, κύριε Τζούμε, ότι 15 Απριλίου τελειώνει. Υπάρχει η απόφαση δικαστική. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ρίχνει η περιφέρεια με τα πρόστιμα, γιατί πρέπει να ακολουθήσει το ευρωπαϊκό καθεστώς, το νόμο. Τα πρόστιμα τα τρώμε ακόμη και για την Αγία Τριάδα, την άλλη κατηγορία που έχουμε που εξακολουθεί να υπάρχει εκεί πέρα και να μολύνει την περιοχή. Λοιπόν, και υπάρχει φόβος, και το έχετε πει και εσείς στο Δημοτικό Συμβούλιο, γι' αυτό το λέω και εγώ, ότι υπάρχει φόβος αυτό κάποια στιγμή να σκάσει πολύ άσχημα όλο αυτό, δηλαδή να συσσωρευτούν τόσο πολύ τα πρόστιμα. Να γίνει και να μην μπορέσει ο Δήμος να κάνει και κάτι ο ίδιος ως διαχείριση. Όμοιγεν να κολλήσει και η όποια κεντρική διαχείριση, όχι αυτή τώρα η συγκεκριμένη, οποιαδήποτε να κολλήσει και να έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Ούτε τα σκουπίδια να μπορεί να διαχειριστεί ο Δήμος, αλλά όχι μόνο να μην μπορεί να διαχειριστεί, να μπει μέσα εκατομμύρια ουσιαστικά έτσι που πάμε. Ακριβώς. Και μάλιστα σε περίοδο που ο ίδιος ο Δήμος, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, λόγω της κατάστασης γενικής που υπάρχει στην ελληνική οικονομία, στην δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης, έτσι κι αλλιώς δεν έχει έσοδα. Να μπει σε επιτήρηση. Ναι. Και μετά θα πιστεύετε ότι. Ποιος θα βγει να πει στους πολίτες ότι πρέπει να πληρώσουν για όλα αυτά που έγιναν διαχρονικά, όχι τώρα μόνο από τον κύριο Παυλή. Εντάξει. Κοίταξε να δείτε. Αυτοί που κάθε φορά έχουν τη διοίκηση, την αρμοδιότητα, αυτή είναι και η υπεύθυνη, ναι, κύριε Λιόπουλε. Τώρα, αυτό που είπατε ότι μπορεί κάποια στιγμή πέρα από τα πρόστιμα και όλα αυτά να ξαναζήσουμε ημέρες, ναι, όπως πριν δύο χρόνια με τα απορρίμματα στους δρόμους, είναι ένα σενάριο το οποίο απευχόμεθα, αλλά είναι πιθανό. Όπως είπατε κι εσείς, έχουμε πάρει από το δικαστήριο εξάμηνη παράταξη, η οποία λήγει στις 15 Απριλίου, ναι, λέγοντας εκεί ότι θα κάνουμε κάποια έργα ότι θα προχωρήσει. Και είμαστε. Πόσο έχει σήμερα, 30 Μαρτίου, 15 μέρες πριν. Και όπως ξέρετε, ο εργολάβος έχει πάει και έχει αφήσει το μηχανημά του εκεί πέρα και ακόμα δεν έχει αρχίσει να δουλεύει. Επομένως, πολύ φοβάμαι ότι θα. Και σας είπα όμως, εγώ το απεύχομαι αυτό, γιατί δεν θέλω. Είναι θέμα υγείας του πληθυσμού και δυσφήμιση της πόλης και των χωριών μας κλπ. Δυστυχώς όμως, όπως είπα και πριν, 3,5 χρόνια τώρα, ακούμε. Να υπενθυμίσω κάτι στους συμπολίτες μας. Το Φεβρουάριο του 2015. Δηλαδή 4-5 μήνες αφότου είχε αναλάβει τη διοίκηση του Δήμου ο κύριος Παυλής. Τρία χρόνια πριν.
Ναι, πριν τρία χρόνια ακριβώς. Το Φεβρουάριο, όπως σας το λέω, το Φεβρουάριο του 2015, είχε έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχε πει ότι το Μεγαβούνι θα περάσουμε τη μελέτη περιβαλλοντολογικών όρων. Α, επόκες, ναι, ναι, όλα αυτά. Και σε 2-3 μήνες θα ξεκινήσει να λειτουργεί. Άρα έχουν περάσει αντί για 2-3 μήνες, έχουν περάσει 3 χρόνια. Στην ίδια λογική. Για να κλείσουμε το θέμα αυτό, βάζω και αυτό που είπε ο κ. Κακλαμάνος, σε ένα χρόνο θα είμαστε εκεί. Ναι, πάμε ο ένας χρόνος, μην γίνει 10 χρόνια. Αν πάμε αναλογικά, οι δύο μήνες γίνανε 3 χρόνια, ο ένας χρόνος πάμε θα γίνει 10. Και μάλιστα, κύριε Τζούμι, 10 χρόνια και με τον ίδιο δήμαρχο. Γιατί όπως μετά ακριβώς είπε, μετά από λίγο είπε ο κ. Κακλαμάνος, θέλει, δεν θέλει ο κ. Παυλής, θα είναι πάλι δήμαρχος. Δηλαδή... Βέβαια το είπε χαριτολογώντας. Και είπε θα τον κατεβάσουμε με το ζόρι. Όχι, εμείς, εγώ κύριε Ηλιόπουλε, τώρα θέλει, δεν θέλει, δεν ξέρω, θα βγάλει κανένα νόμο ο κύριος Κακλαμάνος που γνωρίζει δήμαρχο. Εντάξει, ναι, και εγώ χαριτολογώντας το λέω. Γιατί σχολίασε το γεγονός αν θα είναι. Γιατί δεν μας το έχει ξεκαθαρίσει. Ενώ άλλοι έχετε ξεκαθαρίσει τη θέση σας. Ποιος θα είναι, κύριε Ηλιόπουλε, ποιος θα είναι δήμαρχος στις εκλογές που θα γίνουν το 19. Τώρα δεν ξέρω πότε ακριβώς θα γίνει το 19. Ναι, πότε πια, το Μάιο, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Και με ποιο σύστημα. Αυτό δεν θα το αποφασίσει ούτε ο κύριος Κακλαμάνος. Θα το αποφασίσουν οι πολίτες του Δήμου. Εντάξει, τώρα, επειδή άκουσα και ότι και ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι σέβεται και ακούει μόνο τους πολίτες, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι μάλλον ακούει κάποιους πολίτες που είναι γύρω του, ναι. Είναι ο στενός του κύκλος, γιατί αν βγει στην αγορά, στα χωριά κλπ, νομίζω ότι εκεί θα έχει άλλη εικόνα. Για την εικόνα που έχουν οι πολίτες για τον Δήμαρχο. Βάσει αυτό είναι θέμα που κανένας ο κ. Δήμαρχος αυτό το είπε για άλλο λόγο. Δηλαδή είπε σέβεται και ακούει μόνο τους πολίτες για να πει ότι δεν σέβεται και ακούει κάποιους άλλους. Πάλι ήταν ένα σχόλιο, ξέρετε. Εγώ λοιπόν λέω ότι μακάρι επειδή είπατε δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν ξέρω αν έχει ξεκαθαρίσει, δεν με απασχολεί αυτό. Αυτό που δεν το ξέρω αυτό. Εγώ θα ήθελα να είναι. Για να δει και την. Να είναι υποψήφιος εννοώ. Ναι, ναι. Για να νιώσει και την κρίση, την πραγματική κρίση των πολιτών για τη θητεία του. Έτσι. Δηλαδή να μην μπορέσει να αποδράσει και αποφεύγοντας την κρίση των πολιτών. Γιατί δυστυχώς, για τον κύριο Παυλή, η κρίση των πολιτών θα είναι. Ο Πέλεκης θα είναι πολύ αυστηρός. Και όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά ένας είναι και μόνο λόγος. Ότι έχει ήδη μια θητεία, όπως είπαμε, 3,5 χρόνια. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει πολίτης που ζει στην πόλη μας ή στα χωριά μας και έχει δει, και ρωτώ και εσάς, ένα έργο να γίνεται. Η κατάσταση στην πόλη και στα χωριά είναι δραματική. Και αν είπαμε πριν ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό σε σχέση με τα προηγούμενα, η λειτουργία του Δημοτικού Συμβούλιου, επαναλαμβάνω, έχει υποβαθμιστεί, η πόλη και τα χωριά μας όχι απλά έχουν υποβαθμιστεί, βρίσκονται στο χειρότερο σημείο. Όχι από τα χρόνια που εγώ έχω ενηλικιωθεί και ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση, από ό,τι ακούω για μεγαλύτερες, τα τελευταία 50 χρόνια ποτέ δεν ήταν έτσι η πόλη μας. Κάθε πολίτης, εκτός αν ο κύριος Δήμαρχος δεν κυκλοφορεί, περνάει στους δρόμους από τους κεντρικούς μέχρι τους περιφερικούς της πόλης μας και των χωριών μας και βλέπει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, περνάει και βλέπει την καθαριότητα που υπάρχει, περνάει και βλέπει τις πινακίδες. Που είναι, δεν υπάρχει πινακίδα που μπορεί να διακρίνει πού στρίβει ο δρόμο, αν είναι μονόδρομο, δεν είναι. Όλες είναι καλυμμένες. Το έχω φάει το θέμα αυτό 4 φορές στο Δημοτικό. Όλα θα τις καθαρίσουν και ακόμα δεν έχουν καθαρίσει. Μάλλον θα αγοράσουν καινούργιες και ακόμα δεν έχουν αγοράσει εδώ και 3 χρόνια. Να μην μιλήσω για τις αγέλες των αδέσποτων που κυκλοφορούν. Θα πούμε για τα αδέσποτα. Ναι, να πούμε, κύριε Τζούμι, με συγχωρείτε να πάμε. Κλείνω 10 δευτερόλεπτα. Επειδή λοιπόν η κατάσταση στο Δήμο είναι τραγική και αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη. Τη Δημοτική Αρχή εννοείται, θα το συμβούλευα να το σκεφτεί πολύ καλά τι θα κάνει ο κ. Δήμαρχος. Να το σκεφτεί πολύ καλά τι θα κάνει ο κ. Δήμαρχος. Λοιπόν, ναι. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές, και θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί. Εδώ θα είναι και ο κ. Κωνσταντζούμης. Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, μετά το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα τη σημερινή εκπομπή. Να πω πέρα από το καλό Πάσχα, κ. Τζούμι, ποιο βέβαια κ. Τζούμι, εδώ είναι, δεν πάει πουθενά. Θα κλείσουμε μαζί την εκπομπή. Λοιπόν, να πούμε καλό Πάσχα στους καθολικούς, γιατί σήμερα είναι μεγάλη Παρασκευή των καθολικών. Λοιπόν, μην ξεχνάμε και τους καθολικούς, εντάξει, οι οποίοι είναι ομόδοξοι ουσιαστικά. Και βέβαια να πούμε και καλό Πάσχα για εμάς που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, γιατί ξεκινάει η μεγάλη εβδομάδα και επειδή εσείς θίξατε το ζήτημα του κόστους των πασχαλινών εκδηλώσεων. Και παράλληλα, βέβαια, δείξατε και το, αυτό που κανένας δεν αμφισβήτησε, ότι έχουν αρχίσει, φθήνουν εδώ και χρόνια οι πασχαλινές εκδηλώσεις, παρότι η Τρίπολη επέρεται για το Πάσχα. Ναι. Θα θέλετε να μας πείτε λίγο παραπάνω γι' αυτό και γιατί θεωρείτε ότι είναι αυξημένο το κόστος, γιατί θεωρείτε πάντα, βέβαια, φαντάζομαι το εννοούσατε συγκριτικά με την κατάσταση που υπάρχει στα οικονομικά, έτσι. Ακριβώς.
Καταρχάς, το ήθελα να το πω στο τέλος κλείνοντας την εκπομπή, να ευχηθούμε στους ακροατές μας όλους καλές γιορτές, καλό Πάσχα. Θα ξαναευχηθούμε. Ναι. Τώρα, γιατί εμείς θεωρούμε, όταν λέμε κόστος, το κόστος κάθε φορά πάει ανάλογα με τι προσφέρεις. Γιατί ναι. Ξέρεις, λένε μερικοί, γιατί φωνάζεις. Δηλαδή, τώρα το Πάσχα κοστίζει ξέρω, 100.000 και παλιά κόστιζε 200.000. Δεν συγκρίνονται τέτοια πράγματα. Πρέπει να συγκρίνεις ομοειδή πράγματα. Πρώτον, είναι διαφορετικές οι οικονομικές συνθήκες της χώρας, του Δήμου, των πολιτών τώρα με πριν 6, 7, 8, 10 χρόνια. Και δεύτερον, κάθε φορά θα πρέπει να συγκρίνεις, να βλέπεις τι ανταποδοτικά έχεις από τις εκδηλώσεις που κάνουν. Εγώ πιστεύω λοιπόν, και το έχω πει και πέρυσι για τις εκδηλώσεις, ότι κάποιες εκδηλώσεις, αυτές που γίνονται στο Μανιαροπούλιο κλπ., είναι ποιοτικά πολύ καλές. Εγώ το έχω πει και τις παρακολουθώ. Και επειδή μια φορά έγινε και μια μομφή γενικώς για την αντιπολίτευση, εγώ θέλω να πω ότι όταν μπορώ, γιατί όπως ξέρετε έχουμε οικογένεια, είμαστε εργαζόμενοι, παρακολουθώ τις εκδηλώσεις του Δήμου. Ναι. Ενώ αντίθετα, η νυν Δημοτική Αρχή, όταν δεν ήταν Δημοτική Αρχή, δεν τους είχα δει ποτέ σε καμία εκδήλωση. Οπότε μην εξιδίων, μην κρίνουν τα λότρια. Άρα, εμείς τι λέμε. Λέμε ότι το κόστος, ειδικά στη σημερινή εποχή, κάποιων εκδηλώσεων είναι υπερβολικός σχετικά με αυτό που παρέχεται στους πολίτες. Τώρα, η ουσία όλη όμως για το Πάσχα, αυτό που είναι η δική μας θέση και δεν είναι φέτος, ήταν και πέρυσι και πρόπερσι, τα ίδια είχαμε πει. Εγώ νομίζω και σε αυτό που είπατε ότι όλος ο κόσμος το πιστεύει, έτσι πιστεύω και εγώ, ότι όλος ο κόσμος πιστεύει ότι το Πάσχα φθήνει στην Τρίπολη, εκτός από τον κύριο Δήμαρχο, που άκουσα χθες ότι είναι η Τρίπολη προορισμός και δεν φθήνει κλπ. Εγώ νομίζω ότι το Πάσχα τα τελευταία. Βέβαια, να πούμε για να είμαστε και αντικειμενικοί, έτσι, ότι ο κύριος Δήμαρχος σε μια προωθητική, σε μια συνέντευξη προώθησης των Πασχαλινών εκδηλώσεων, η οποία απευθυνόταν και σε εκτός Τρίπολης δυνητικά, δεν θα μπορούσε να πει κάτι άλλο. Λοιπόν, όμως αυτό δεν σημαίνει, κύριε Ηλιόπουλε, ότι επειδή πρέπει να γίνονται αυτές οι προωθητικές ενέργειες, πρέπει να βάζουμε όλα τα προβλήματα κάτω από το χαλί και να λέμε είναι όλα καλά και όλα ωραία. Εμείς συζητάμε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο και εμείς είπαμε προχθές ως παράταξη, το είχαμε πει, σας είπα και πέρυσι και πρόπερσι. Κατά τη γνώμη μας, το Πάσχα φθήνει. Η επισκεψιμότητα έχει μειωθεί. Αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι φταίνε για όλα ο Δήμος. Ναι. Είναι ότι οι συνθήκες οικονομικές του πληθυσμού, του κόσμου έχουν αλλάξει. Είναι ότι πολλές άλλες περιοχές που παλιά δεν έκαναν εκδηλώσεις το Πάσχα κάνουν, οπότε υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι το Πάσχα φθήνει. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να καθίσουμε κάτω σοβαρά κάποια στιγμή, και δεν είναι η ώρα τώρα που αρχίζει μεγάλη εβδομάδα αύριο, κάποια στιγμή, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και του αρμόδιου αντιδημάρχου, να καθίσουμε να συζητήσουμε όλες οι παρατάξεις. Το είπα και προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλοι οι φορείς, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, όποιοι σύλλογοι ενδιαφέρονται, όποιοι πολίτες ενδιαφέρονται. Να ξεκινήσουμε, γιατί είπε ο κ. Φρέντας, τι να κάνουμε μια σύσκεψη για να φύγουμε. Όχι, δεν είναι να κάνουμε μια σύσκεψη για να γίνει μια σύσκεψη. Αυτά τα κάνει η Δημοτική Αρχή, κάνει συσκέψη και μετά αυτά αποφασίζουμε. Ναι. Δεν τα εφαρμόζει. Να κάνουμε μια σύσκεψη, να δούμε, να φτιάξουμε μια ομάδα εργασίας από ανθρώπους. Εγώ δεν θέλω να είμαι σε αυτήν την ομάδα, γιατί δεν είμαι ειδικός σε θέματα πολιτιστικά. Υπάρχουν όμως άνθρωποι στην πόλη μας που είναι πολύ ειδικοί σε αυτά τα θέματα. Ναι. Να δούμε τι γίνεται αλλού, να φτιαχτεί μια ομάδα εργασίας, να καταφέρει να φέρει κάποιες προτάσεις, να τις συζητήσουμε τις προτάσεις εκ των υστέρων στο Δημοτικό Συμβούλιο και κυρίως να τις εφαρμόσουμε. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνεται κάθε φορά 10 μέρες πριν από την εκδήλωση. Αυτό θέλει να γίνει 6-8 μήνες νωρίτερα, ώστε να υπάρχει ο χρόνος όλα αυτά που είπαμε να εφαρμοστούν. Ναι, ναι. Αυτό το είχαμε πει και πέρυσι και πρόπερσι. Η απάντηση κάθε φορά είναι ναι, ναι, θα το κάνουμε και δεν έχει γίνει τίποτα για αυτό το θέμα. Παρεπιπτόντως, λέω εδώ, το ίδιο λέμε και για το πανηγύρι της Στεγείας, που και αυτό φθήνει. Και κάθε φορά ο κύριος Δήμαρχος, ναι, μας λέει από το Σεπτέμβριο θα κάτσουμε να συζητήσουμε. Και κάθε φορά έρχεται το θέμα του πανηγυριού της Στεγείας τον Αύγουστο. 5 μέρες πριν, να προλάβουμε. Για να πούμε και του στραβού το δίκαιο, σε εισαγωγικά του στραβού το δίκαιο. Ναι, έτσι, ναι. Δεν εννοούμε ότι κάποιο είναι στραβός. Έτσι, να πούμε του στραβού το δίκαιο, το πανηγύρι της Στεγείας δεν είναι και μόνο αρμοδιότητα του Δήμου Τρίπολης. Άλλη συζήτηση αυτή είναι, να την κάνουμε, σαφώς, να την κάνουμε τότε. Ο Δήμος Τρίπολης όμως, επειδή το πανηγύρι, τώρα δεν είναι η ώρα να συζητούμε βέβαια για το πανηγύρι της Αιγαίας, αλλά επειδή το πανηγύρι της Αιγαίας είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός για την τοπική οικονομία και ο Δήμος συμμετέχει, όχι το διοργανώνει ο Δήμος, αυτό εννοούμε, να αναλάβει ο Δήμος την πρωτοβουλία και να φωνάξει και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συζητήσουν όλοι μαζί. Εγώ δεν νομίζω ότι, παραδείγματος χάρη, ο Τεγιατικός θα έχει αντίρρηση να συζητήσει για το πανηγύρι της Τεγιάς. Άρα λοιπόν, για να γίνει κάποια τέτοια. Ναι, πρέπει να γίνει, και ενώ το έχει πει ο κύριος Δήμαρχος, όπως και πολλά άλλα είπα, στο ότι ναι, θα το κάνουμε, αλλά ως τώρα δεν έχει γίνει. Ελπίζω, επειδή το δεσμεύτηκε προχθές ο κύριος Βρέντας, ότι από τον Σεπτέμβριο, από τον Αύγουστο, όποτε θέλουν, θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το Πάσχα. Ωραία. Να πάμε σε ένα άλλο ζήτημα που το θίξατε εσείς στο Δημοτικό Συμβούλιο και μας χαροποίησε ιδιαίτερα, διότι δείξατε αφενός
ότι εμέσως, για να μην πω όχι εμέσως, κανονικά στηρίζετε τις, τα αθλητικά σωματεία, τουλάχιστον ενδιαφέρεστε για την τύχη των αθλητικών σωματείων στην πόλη, γιατί θίξατε ένα ζήτημα το οποίο όντως είναι πολύ σημαντικό. Είπατε ότι σε αγώνα του Αρκαδικού στο μπάσκετ, το ΔΑΚ Τρίπολης, το οποίο κάποτε ήταν στο Λίδι και ήταν και από τα καλύτερα γήπεδα της Πελοποννήσου, τώρα κινδυνεύει να γίνει. Μην πω ότι κινδυνεύει να γίνει, δεν θέλω να πω ότι θα γίνει πισίνα και τέτοια. Εντάξει, είμαι υπερβολικό λίγο αυτό. Από εκεί πέρα είπατε ότι όντως η οροφή στάζει και υπάρχει και πρόβλημα για την σωματική ακεραιότητα των αθλητών προφανώς που παίζουν. Από εκεί και πέρα, επειδή και εσείς ο ίδιος έχετε αναδείξει το ζήτημα αυτό, γιατί έχει συνδυαστεί η οροφή του ΔΑΚ με τα αδέσποτα. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο παραπάνω, γιατί τώρα θα ακουστεί λίγο παράξενο. Να το καταλάβουν. Να καταλάβουν γιατί έχει συνδυαστεί τώρα τα αδέσποτα με την οροφή του ΔΑΚ. Θα πω δύο πράγματα για τους αθλητικούς χώρους. Κοιτάξτε, εμείς, κύριε Ηλιόπουλε, σαν παράταξη, είμαστε και προσπαθούμε να είμαστε πάντα κοντά στα αθλητικά σωματεία της περιοχής μας, για λόγους καθαρά ιδεολογικούς. Εγώ πιστεύω ότι ο αθλητισμός είναι κυρίαρχο κομμάτι της ζωής του ανθρώπου. Η ενασχόληση με τον αθλητισμό, και δεν εννοώ τον επαγγελματικό μόνο αθλητισμό, έτσι πρέπει τα παιδιά μας να ασχολούνται. Και άρα τα αθλητικά σωματεία με την έννοια αυτή προσφέρουν πολύ σημαντικό έργο στην περιοχή μας. Εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις συγκεκριμένες για τα αθλητικά σωματεία. Πώς πρέπει να επιχορηγηθούν, πώς πρέπει να μειώσουμε τα κόστη, παραδείγματος χάρη για το πρώτο λύκειο. Και εκεί είχαν πει ναι, θα το κάνουν και δεν το έχουν κάνει. Θα πούμε στο τέλος λίγο για την αξιοπιστία του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής. Τώρα, αυτό που έγινε προχθές, να τρέχει το νερό και γίνει και άλλη φορά σε ώρα αγώνα, έχει να κάνει πρώτον και με την σωματική ακεραιότητα των αθλητών. Δεύτερον, με τις ζημιές που μπορούν να γίνουν στο παρκέ κάτω. Τρίτον, με τη δυσφήμιση, γιατί είναι σημαντικό. Έρχονται αθλητές από άλλες περιοχές. Συγγνώμη, κύριε Τζούμ, επειδή λέτε ακριβώς για τη δυσφήμιση και είναι πολύ σημαντικό την ίδια ώρα που κοπτόμεθα όλοι για την επισκεψιμότητα στην Τρίπολη και για την τουριστική ανάπτυξη κτλ. Είχε εδώ στο 938 ένας εκ των ιδιοκτητών του Αστέρα είχε πει ότι προφανώς, ακριβώς έτσι, προφανώς ο Δήμαρχος δεν τράπηκε όταν ήρθε η Σάλκε, γιατί είχε έρθει να παίξει εδώ με τον Αστέρα και είδε το δρόμο που πήγαινε στο γήπεδο. Η Άρσεναλ και άλλες ομάδες. Και Τουρκία, η Μπεσίκτας, λοιπόν. Και είδε το δρόμο η Άρσεναλ, οι παίκτες της Άρσεναλ και της Μπεσίκτας, που πήγαινε στο γήπεδο μιας ομάδας που παίζει στην Ευρώπη. Και λέει και δεν τράπηκαν προφανώς, είπε ο κύριος Καϊμενάκης βέβαια. Και από ό,τι ενημερωθήκαμε, ενοχλήθηκε ο κύριος Δημαρχός από την πραγματικότητα. Γιατί η πραγματικότητα. Ακριβώς. Ενοχλήθηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ εδώ να το πάω συνολικά. Άρα λοιπόν, για το ΔΑΚ που είπαμε πρώτα, θα πω για αυτά που είπε για τον Αστέρα ο κύριος Καϊμενάκης. Για το ΔΑΚ. Καταρχήν, όλοι γνωρίζουμε ότι πέρυσι, επ' ευκαιρία που ο Αρκαδικός πήγε στην Α1, έχουν πέσει αρκετά χρήματα στο κλειστό γυμναστήριο και δεν δικαιολογείται τώρα να τρέχει η σκεπή. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είπα κάτι απλό, ότι αυτό μπορούμε να το φτιάξουμε. Δεν ξέρω ποιο είναι το κόστος. Είναι 1.000 ευρώ, είναι 2.000 ευρώ. Να πάει ένας μάστορας να το φτιάξει. Δεν είναι απάντηση ότι επειδή κάποια στιγμή θα φτιάξουμε όλη τη σκεπή, δεν φτιάχνουμε την τρύπα που τρέχει τώρα. Φτιάξουμε τη σκεπή και θα την πάρουμε την παλιά σκεπή. Ναι, θα το πω αυτό για τα δέσποτα. Θα καταλάβει και ο κόσμος γιατί το συνέδεσα. Θα το πω. Δεν είναι λογική. Καταρχήν ότι θα φτιάξουμε τη σκεπή, το ακούω εδώ και κανένα χρόνο. Θα φτιάξουμε τη σκεπή. Και αυτό. Ωραία, το ακούμε εδώ και κανένα χρόνο. Είπε ο κ. Καραγιάννης ότι αμέσως μετά το Πάσχα θα μας έρθουν τα χρήματα. Εγώ ξέρω και όλοι το ξέρουν ότι και μετά το Πάσχα να έρθουν τα χρήματα από το Υπουργείο. Πάλι θέλεις 6, 8, 10 μήνες να κάνεις τη διαδικασία διαγωνισμούς, προκηρύξεις, αναδόχους. Και μάλιστα οι οποίες κατά πάλι δήλωση της Δημοτικής Αρχής έχουν δυσκολέψει όλα αυτά λόγω γραφειοκρατηρών και ακυρώσεων. Πάντα είναι κάποιοι άλλοι. Ναι, πάντα κάποιοι. Άρα επομένως αυτό όχι, πρέπει να ισχύει. Και αν ισχύει, θα αργήσει. Ναι, το θα αρχίσουν, άρα, ακριβώς. Πώς θα γίνουν όλα. Έτσι, αυτό λέω. Αυτό τους είπα. Αντιφάσεις. Τώρα, όσον αφορά για τον Αστέρα, εντάξει, δεν χρειάζεται να πω. Εγώ έχω ξαναπεί εδώ σε συνέντευξη με τον συναδελφό σας, τον κύριο Γρίτση, πόσο σημαντικός είναι ο Αστέρας για το Δήμο μας και για όλη την Πελοπόννησο. Να μην το αναφέρω. Συγγνώμη, να πω ότι ο Νίκος ο Γρίτσης είναι στιχουργός, δεν είναι δημοσιογράφος. Έκανε εκπομπή. Έκανε εκπομπή, ψυχαγωγική. Δεν θέλει ο ίδιος να τον λέει. Να μην το λέω έτσι. Μου λέει και εμένα. Εγώ συνάδελφο το λέω. Το συνάδελφο εννοούσα στο ίδιο μέσο μαζική ενημέρωση. Σε αυτή την ίδια θέση δώσαμε τη συνέντευξη. Δεν θέλω λοιπόν να επαναλάβω. Γιατί τον πειράζει και θα μου έκανε παράπονο. Πόσο σημαντικός είναι ο Αστέρας για την Τρίπολη. Και βέβαια εννοείται ότι αυτό που είπε είναι απόλυτα σωστό. Να υπενθυμίσω ότι η τελευταία παρέμβαση που έγινε στην περιοχή και είναι τα πεζοδρόμια και ο δρόμος όπως φτιάχτηκε ήταν
πριν επί δημαρχίας νομίζω του κυρίου Κοτσάνη, πριν 10 χρόνια. Και έκτοτε δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση. Και αυτή ήταν η πρώτη, γιατί θυμάστε ότι ο δρόμος πρώτα δεν είχε ούτε πεζοδρόμιο, δεν είχε ούτε φώτα. Έχει μπει μια σήμανση για την ταχύτητα. Εντάξει, βάλαμε δύο πινακίδες. Βάλαμε δύο πινακίδες. Δύο πινακίδες σε έσοδα. Εγώ λέω λοιπόν ότι η τελευταία φορά που έγινε παρέμβαση σε εκείνον τον δρόμο που όλοι, επειδή εγώ ήμουν και παλιό παίξο Αστρα και ξέρω εκεί πέρα πώς ήταν, η τελευταία παρέμβαση που έγινε, που φάρδινε ο δρόμος, που έγιναν τα πεζοδρόμια, που μπήκε ο φωτισμός, έγινε εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Άρα από εκεί και μετά τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση και πραγματικά. Νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον το ένιωσα επειδή πηγαίνω στο γήπεδο ότι ήταν ντροπή να βλέπεις τώρα ανθρώπους, ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης ή ανθρώπους που ήταν μαζί με τις ομάδες, αυτές τις ευρωπαϊκές που είπατε, από την Κωνσταντινούπολη, από το Λονδίνο κλπ. Να βλέπουν αυτό το χάλι. Δυστυχώς σε αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα. Εγώ προσωπικά λέω ότι ντρέπομαι. Τώρα, πού συνδέεται αυτό με τα αδέσποτα που είπατε για τη σκεπή, εκεί υπάρχει ένα άλλο τεράστιο θέμα. Αν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα για τα αδέσποτα, κύριε Ηλιόπουλε. Βεβαίως. Εντάξει, τώρα ότι κυκλοφορούν αδέσποτα, αγέλες ολόκληρες σε όλες τις περιοχές του Δήμου μας, ότι έχουν γίνει πολλές φορές επιθέσεις σε πολίτες που έχουν πάει στο νοσοκομείο από δαγκώματα, από αδέσποτα ζώα. Προχθές διάβασα για ένα παιδί. Να πω εδώ και κάτι προσωπικό: πριν 15 μέρες δάγκωσαν τον πεθερό μου στην πλατεία Πετρινού. Όλοι τα βλέπουμε. Και, εκεί και, είναι... αντίστοιχα βέβαια κύριε Τζούμη, συγγνώμη, να πω ότι για αυτό τον ίδιο ακριβώς λόγο, λόγω δηλαδή της έλλειψης πολιτικής ουσιαστικά, υπάρχουν και φαινόμενα μαζικού φουλιασμού. Πώς λέμε, έτσι. Άλλο απαράδεκτο. Φυσικά, από την άλλη ακριβώς. Λοιπόν, εδώ έχουμε παταγώδη, άλλη μια παταγώδη αποτυχία της Δημοτικής Αρχής. Υπάρχει ένας νόμος, ο οποίος λέει πώς πρέπει να διαχειρίζονται τα αδέσποτα και ρωτώ. Τι έχει κάνει 3,5 χρόνια η Δημοτική Αρχή για το θέμα των αδέσποτων. Το αποτέλεσμα είναι ένα μηδενικό. Έχουμε και εδώ πάω σε ένα θέμα που είναι πολύ σοβαρό γιατί για μένα είναι σκάνδαλο. Ναι. Ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία ενός χώρου για να γίνει κατά διέτοιμα αδέσποτων. Πριν 1,5 χρόνο κάναμε διαγωνισμό για να βρούμε αυτό το χώρο και έγινε ο διαγωνισμός και κρίθηκε άγονος. Και τότε ο κύριος Δήμαρχος ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέει: δεν θα πάω πλέον με διαγωνισμό. Θα κάνω απευθείας ανάθεση γιατί το πρόβλημα των αδέσποτων είναι επίγον και πρέπει να το λύσουμε. Εγώ του είπα ότι μπορούμε να κάνουμε διαγωνισμό. Ας πάμε 1-2 μήνα. Έχετε καθυστερήσει 2 χρόνια. Ήταν τότε. Ας σας λέω πριν 1,5 χρόνο. Ας κάνουμε δηλαδή 1-2 μήνες πίσω να βρούμε ένα ακίνητο το οποίο θα είναι συμφέρον για το Δήμο. Όχι, λέει: είναι επίγον. Το ψήφισε με την πλειοψηφία που έχει στο Δημοτικό Συμβούλιο και νίκησε ένα χώρο με 1.500 ευρώ το μήνα ως επίγον για να φτιάξει. Το ενδιέτοιμο αυτό των αδέσποτων. Λοιπόν, έχει περάσει 1,5 χρόνο, το επίγον, αυτό το επίγον ήταν, ότι έχει περάσει 1,5 χρόνο σήμερα που μιλάμε, δεν έχει μπει ούτε μία πρόκα μέσα στο χώρο αυτό και ο Δήμος πληρώνει 1,5 χιλιάρικο το μήνα, ευρώ, επί 18 μήνες, πάλι πόσες χιλιάδες ευρώ χωρίς είναι τώρα, χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Μπορεί να μας πει τι φταίει γι' αυτό, γιατί πάντα, κατά τον κύριο Δήμαρχο, κάποιος άλλος φταίει. Μπορεί να φταίει τώρα η αποκεντρωμένη στην Πάτρα, μπορεί να φταίει ένα υπουργείο στην Αθήνα, μπορεί να φταίει στις Βρυξέλλες ένα γραφείο. Πάντως κάποιοι φταίνε, εκτός από την, κατά τον κύριο Δήμαρχο, εκτός από την ανικανότητά τους. Και λέω εδώ τώρα. Το συνήγορο του διαβόλου. Να κλείσω αυτό που είπατε και θα μου κάνει. Εδώ λοιπόν μας έχει πει ότι δεν το προχωράμε το έργο, γιατί περιμένουμε να βγάλουμε τα πάνελ που έχει σκεπεί. Στο κλειστό γυμναστήριο, αυτό θα έλεγα. Για να φτιάξουμε τα χωρίσματα που πρέπει και τους χώρους για τα αδέσποτα. Είπαμε πριν πότε θα γίνει η σκεπή για το κλειστό. Καταλαβαίνετε λοιπόν πότε θα γίνουν και θα πάνε και τα πάνελ σε αυτά στο χώρο εκεί στην Εστάλη για να φτιάξουμε το καταφύγιο. Όμως εκεί πληρώνουμε 1,5 χιλιάρικο ευρώ και το έφερε απευθείας ανάθεση και το έδωσε σε κάποιον που αυτός τον είχε βρει. Το ανοίγεσε το ακίνητο κάποιου που αυτό τον είχε βρει και δεν έκανε διαγωνισμό. Επειδή τότε βιαζόταν για τον 1 μήνα και τους 2 μήνες που ήθελε η επανάληψη του διαγωνισμού. Έτσι. Αυτό ας το κρίνουν οι συμπολίτες μας. Προφανώς θα το κρίνουν οι συμπολίτες μας, τους οποίους άλλωστε προτρέψατε πριν και τον κύριο Δήμαρχο να βάλει υποψήφιος πάλι για το δημαρχαϊκό αξίωμα, ακριβώς για να τον κρίνουν οι συμπολίτες του. Κοιτάξτε, να δείτε, νομίζω τα δημόσια πρόσωπα, κύριε Ηλιόπουλε. Πρέπει να δέχονται τη βάσανο της κριτικής και της κρίσης των πολιτών. Το πιο είναι εύκολο, βάση της δημοκρατίας. Το πιο εύκολο είναι κάποιος να αποδράσει. Όχι, εγώ το πιο εύκολο, συγγνώμη κύριε Τζούμη, έχω διαφορετική άποψη από εσάς. Το πιο εύκολο είναι να κλείσει τις πόρτες κάποιος.
Ναι. Να κλείσει τις πόρτες και να πει στους άλλους: δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε, διότι είναι κλειστή. Ναι. Είναι κλειστή. Δημοσίου ενδιαφέροντος κανονικά σε δημόσιο χώρο και κτίριο. Βέβαια, δεν θέλαμε να το ξανακάνουμε, τέλος πάντων, δεν ήθελα να ξανασχοληθώ με το θέμα, αλλά επειδή από τη μία ακούω από την ίδια δημοτική αρχή, από άλλα μέλη, ότι είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα κτλ. Από την άλλη, ακούω την υπερβολική διάσταση. Οι αντιφάσεις δηλαδή, κύριε Τζούμη, όχι μόνο σε αυτό το θέμα, το οποίο σε τελική ανάλυση δεν αφορά και τόσο πολύ τους πολίτες. Είναι θέμα λειτουργίας της δημοκρατίας. Οι πολίτες ασχολούνται, ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για αυτό που είπατε τώρα για τα δέσποτα, για τη στάθμευση, για τις λακκούβες, αυτά. Λοιπόν, αλλά έχουμε μια τακτική, δυστυχώς, σε πολλά θέματα ίδια. Ίδια, δηλαδή. Το βλέπουμε ότι είναι μια τακτική. Είναι ένα pattern που λέμε στα ελληνικά. Ναι, ναι. Το ίδιο. Ένα μοντέλο. Εσείς ακριβώς εδώ θέλω να πείτε αυτό που είπατε και χθες στη συνέντευξή σας για την αναξιοπιστία. Λοιπόν, για να μην μένουν στον αέρα. Εγώ λοιπόν, αν τώρα σε αυτό που λέγατε πριν, κύριε Λιόπλε, αν θα ξαναβάλει ή δεν θα ξαναβάλει ο κύριος Παυλής. Είναι δικό του θέμα. Εγώ αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι ένας χρόνος θητείας το έχει μείνει, είτε βάλει είτε δεν ξαναβάλει. Είτε ξαναβάλει μπορεί, είτε και ξαναβάλει. Ενάμιση, μπορεί και ενάμιση. Όσο του δώσει ακόμα ενάμιση. Ο νόμος που υπάρχει. Ο κύριος Κουρλέτης, όσο του δώσει, που ο ίδιος είπε θα πάει στο σπίτι του σε 6 μήνες γιατί θα κάνει εκλογές και θα του πάει ο κόσμος σπίτι του. Το είπε δημόσια στην πρώτη μέρα του αναπτυξιακού συνεδρίου. Ο ίδιος θα του δώσει. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της αναξιοπιστίας, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό αυτής της δημοτικής αρχής. Γιατί αφενός μεν υπάρχει, όπως είπαμε πριν, μηδενικό έργο, εντελώς απόλυτα μηδενικό έργο. Από την άλλη φορά, από την άλλη μεριά, δεν έχω ακούσει μια φορά, ούτε και χθες άκουσα, ούτε τον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Δήμαρχο, να βγουν και να κάνουν έστω ένα ψήγμα αυτοκριτικής. Ναι. Αλλά τι λένε, δεν φταίμε εμείς σε τίποτα, φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι. Και όταν τα θέματα αυτά έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάθε φορά, ναι, θα γίνει αυτό, εντός των ημερών ξεκινάει, σε ένα μήνα θα γίνει. Τι να αναφέρω τώρα, να αναφέρω αποφάσεις που έχουμε ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ, να αναφέρω για την κυκλοφοριακή μελέτη την οποία την ψηφίσαμε και έχουμε βάψει τρεις φορές, έχουμε χαλάσει και χρώμα να βάφουμε τα πάρκινγκ τους στον δρόμο κάτω και ελεγχόμενη στάθμευση δεν υπάρχει ακόμα. Να πω για τα πάρκινγκ που νοικιάζει ο Δήμος και δεν πληρώνει και δεν τα χρησιμοποιεί για πάρκινγκ. Αυτό με το βάψιμο κάτω, πραγματικά δηλαδή. Τρεις φορές τα έχουμε βάψει. Ναι, είναι τραγελαφικό. Ας μας πούνε για αυτό το θέμα. Αντικειμενικά είναι τραγελαφικό. Αλλά αν ρωτήσετε γιατί δεν εφαρμόζεται η απόφαση για την ελεγχόμενη στάθμευση. Είναι προαπαιτούμενο κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία φταίει κάποιο άλλο. Ναι, η οποία φταίει πάντα κάποιο άλλο. Τι να πω, για τις κανονιστικές της λειτουργίας των δημόσιων χώρων που την έχουμε ψηφίσει και εδώ και τρία χρόνια λένε θα φέρουν κανονιστική και δεν έχουν φέρει. Τι να πω, για τη διερεύνηση των σκανδάλων της ΚΕΔΗ που έχουμε ψηφίσει δύο φορές για ορκωτούς λογιστές και ακόμα. Έγινε και επερώτηση στη Βουλή η ομοιρία βέβαια των εργαζομένων στο βοήθεια στο σπίτι, το οποίο είναι συναφές. Να μιλήσουμε για τις ορκωτούς λογιστές στην ΚΕΔΗ που έχουμε πάρει δύο φορές απόφαση και μας κοροϊδεύουν και δεν έχουν φέρει ποτέ την απόφαση να διερευνήσουν αυτό το σκάνδαλο. Τι να πούμε, πόσες αποφάσεις έχουμε ψηφίσει, να πούμε πρόσφατες αποφάσεις για τη μελέτη, για τις μετρήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Όλες παίρνουν αποφάσεις. Όταν περνάει ο καιρός και τους λες: ωραία, πήραμε αυτή την απόφαση. Τι έχετε κάνει? Ναι, έγινε αυτό, θα το φέρουμε τώρα σε λίγο. Και αυτό λοιπόν δείχνει. Αυτό που λέτε, κύριε Τζούμι, ότι προσπαθεί να γίνει μια διαχείριση της επικαιρότητας. Όχι, προσπαθεί. Κοιτάξτε, εμένα μερικές φορές. Τώρα αυτή είναι και η προσωπική μου άποψη. Με προβληματίζει αυτή η συμπεριφορά. Ξέρετε γιατί με προβληματίζει. Γιατί εγώ λέω ότι αν έχεις να πει, έχεις πει ότι θα κάνω κάτι και έχεις αποφασίσει να κάνεις κάτι και μετά έχεις κάποιο κόλλημα και δεν μπορείς να το κάνεις, θα βγεις και θα πεις εντάξει, συγγνώμη, θα κάνεις την αυτοκριτική σου, θα πεις συγγνώμη μια φορά. Όμως όταν πάντα προσπαθείς με ψέματα να διορθώσεις προηγούμενα ψέματα που έχεις πει, αυτό δεν καταλήγει πουθενά. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Και έρχονται στο τέλος τα ψέματα και σε πνίγουν και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Επομένως, συνεχίζεις πάλι με τη διατακτική. Ναι, επομένως τώρα, αυτό που το έχω πει και του κύριου Δημάρχου. Ωραία, μπορεί να λέει όσα ψέματα θέλει. Θα έρθει κάποια στιγμή που θα τελειώσει η θητεία του και εκεί θα πρέπει να δείξει τι έχει κάνει. Εκεί θα πρέπει να δείξεις έργο, όχι λόγια. Να κάνει απολογισμό. Ναι, να κάνει απολογισμό σε έργο όμως, όχι σε λόγια. Ότι είχαμε πει, πήραμε αυτή την απόφαση, δεν την εφαρμόσαμε. Θα του πει ο άλλος: έχεις κάνει ελεγχόμενη στάθμευση, δεν έχεις κάνει. Έχεις κάνει κανονιστική στην πλατεία Πετρινούς Πλατιάρος, δεν έχεις κάνει. Έχεις κάνει μετρήσεις για κινητή τηλεφωνία, δεν έχεις κάνει. Έχεις κάνει για το αστυνομικό τμήμα παρεμβάσεις στο τέτοιο του Λεβιδίου της Στεγίας, όχι, κλείσανε. Έχεις κάνει για τα πάρκινγκ κάτι, δεν έχεις κάνει τίποτα. Ή να μην πω χιλιάδες άλλα πράγματα που έχει πει και τα έχουμε αποφασίσει και δεν τα έχει κάνει. Αυτό δείχνει λοιπόν για μένα απόλυτη αναξιοπιστία της δημοτικής αρχής. Αυτό έχει γίνει γνωστό και κατανοητό πλέον από όλους τους πολίτες και το βλέπουμε ότι και οι πολίτες πλέον ό,τι και να τους λένε δεν τους πιστεύουν.
Ό,τι και να του λένε, όχι η Δημοτική Αρχή. Ναι. Καλή η παραδείγμα κάτω από χθε ο Δημοτικό Δημοκρατή Παπαδημητρίου σύσκεψη με του επαγγελματίε στην πλατεία Πετρινού και δεν πάει κανένα. Και εγώ το θεωρώ αυτό πολύ λογικό. Γιατί για να πα εκεί να φας δύο ώρες από τη ζωή σου, προσδοκά ότι κάτι θα γίνει. Αφού ξέρει εκ των προτέρων θα πάω, θα φάω δύο ώρες από τη ζωή μου. Θα πούμε χίλια πράγματα και στο τέλο δεν θα γίνει τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να πάει να χάσει την ώρα σου. Ωραία. Δυστυχώ ολοκληρώθηκε ο χρόνο μα και θα πρέπει να διακόψουμε. Να πούμε πάντω πάλι καλό Πάσχα. Και τζούμε στους ακροατές, γιατί το Πάσχα το κάνει, γίνεται το Πάσχα, όπως γίνεται, γίνεται και θα κρυθεί. Από εκεί και πέρα, επειδή τελειώνουμε και εμείς και πάλι θα έχουμε μεγάλη Δευτέρα εκπομπή, καλό Πάσχα λοιπόν, από εμάς και από τον κύριο Τζούμη, ήταν εκπομπή στις επέκτω των Αρκαδία 938. Αρκαδία 938.